Τον Κώστα Σταυρόπουλο μετά την νίκη του Αμίδα, coach, η δεύτερη νίκη για τον Πανιόνιο μετά από τρία μάτια. Είσαι ευχαριστημένος σήμερα? Είμαι ευχαριστημένος με ένα σκεπτικό ότι το λέω και τώρα. Τα είχαμε πει και πέρσι ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη όσο αφορά αυτοματισμούς, όχι μόνο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Μπήκαν 7 καινούργια παιδιά και αυτό θέλει χρόνο. Αλλά όπως ξέρετε όλοι, ο Πανιόνιος δεν μπορεί να περιμένει. Άρα θέλουμε μόνο νίκες. Είχα βάλει σε στόχο στον εαυτό μου, παρά ότι είμαι πάντα κάθε εβδομάδα ένα βήμα, να κάνουμε οπωσδήποτε 6 νίκες στα πρώτα 7 ή 8 μάτς. Εξακολουθεί να είναι ο στόχος μου και ελπίζω όταν τα ξαναπούμε, Γιώργο, μετά από 1,5 μήνα, να είμαστε εκεί. Ο στόχος μας είναι τώρα να κερδίσουμε το Σάββατο 1-1 και μετά τη Λευκάδα και τη Λευκάδα. Το άγχος του φαβορί που σας έχουν χρήσει πολύ επηρεάζει λίγο την ομάδα όσον αφορά την πίεση? Πολύ. Είναι βασικό να μπορέσουν τα παιδιά να... Γιατί σήμερα, πρώτη φορά, παίξαμε κάποια 5 λεπτά πολύ καλό μπάσκετ. Αυτό θεωρώ. Παίξαμε μια ομάδα που, αν μη τι άλλο, ο στόχος της είναι να παραμείνει. Αλλά είναι σκληρή η ομάδα, χρόνια στην κατηγορία. Κάποια στιγμή βγάλαμε ωραία καλάθια, παίξαμε ωραίο μπάσκετ. Αλλά αυτό είπαμε να μεγαλώσουμε αυτή τη διάρκεια. Τώρα, όσο αφορά το πρέπει, το είπε και ο coach της Ελευθερούπολης, ότι εμείς παίζαμε ελεύθερα. Δηλαδή, και το ίδιο ισχύει για τον Αμίντια. Εδώ, και να χάσει κάποιος 3-4-5 σου. Εντός προγράμματος. Όχι, άλλο λέω. Ναι, ναι, για τον αντίπαλο. Γιατί αισθάνεται ελεύθερα να σουτάρει και να ξανασουτάρει. Ενώ, όπως έγινε με την Ελευθερούπολη, δύο ψηλοί τους, για να καταλάβετε, είχαν 28,5% και με εμάς είχαν 60%. Που και αυτό βέβαια είναι αντιμετωπίσιμο. Εμείς είστε πρώτα εμείς και μετά όλα τα άλλα. Άρα ο Πανιόνιος έχει συνέχεια το πρέπει. Αν μπορέσουν τα παιδιά να το συνδυάσουν το πρέπει με την πραγματική τους αξία και το, ακόμη αυτό το πρέπει να μπορέσουν να το πάρουν μέσα από την άμυνα, τότε θα έρθουν πιο εύκολα και οι φάσεις στην επίθεση. Αλλά έχουμε δουλειά ακόμη πάρα πολύ. Και υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών από την αρχή του πρωταθλήματος, σας ταλαιπωρούν, τώρα είναι ο Βεργίνης. Πώς είναι η κατάσταση? Απ' τη μία είναι, κοιτάξτε, τα ίδια λένε και τα ίδια αντιμετωπίζουν, ας πούμε, και σε άλλες μεγάλες ομάδες που λένε ότι είναι ένα δύο παίκτες και εμείς, αυτό που δεν το έχουμε συζητήσει τώρα είναι ότι η ομάδα χτίστηκε αλλιώς, με καπλαμανάκι σε Αρπαγίδη. Έφυγε ο Αρπαγίδης, κάτι που το θέλαμε, και είχε πρόταση καλύτερη, έτσι, από εμάς και για επέκταση του χρόνου. Στη συνέχεια πήραμε τον Ντόνοβαν, δεν είναι η δουλειά που κάνει ο Μπέρι. Ο Μπέρι είναι καλύτερο αμυντικό. Ο Ντόνοβαν έχει μάθει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στην Αγγλία και παίζει στον Αμίντα. Και θα έπαιζε δύο θέσει. Ο Μπέρι είναι μία. Άρα είναι δεύτερο κομμάτι. Αυτό που μα είχε εκπλήξει σε όλη την προετοιμασία ήταν ο Δίλα. Πιστεύετε ότι παιδιά θα έβγαζε μάτια. Και χτύπησε και αυτό το παιδί. Αναγκαστήκαμε και πήραμε ένα άλλο στη θέση του. Που είναι πρώτα απ' όλα με ένα χρόνο ενδιαφέρει. Καταπληκτικό χαρακτήρα ο Γιούκα. Αλλά θέλει καιρό να μπει μέσα, έτσι, μια ομάδα της ομάδα και είναι άλλο στυλ. Θέλει σετ, πρέπει να τον ταΐσεις, είναι εντελώς διαφορετικό δηλαδή από την Ευρωτερία. Τώρα, ο Δημήτρης τον φυλάξαμε και πέρα από το αρνητικό πραγματικό είναι και το θετικό, το παίξαμε έτσι χωρίς το Βεργίνο. Άρα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι είναι δυνατότητες, αλλά πρέπει να είναι πάντα προσγειωμένοι και να ξέρουμε τι ζητάμε στο παιχνίδι και τι ζητάει η ομάδα και τι ζητάει ο Πανιόνιος και ποιος είναι ο στόχος. Αυτό κατακτείται με κόπο και όχι με λόγια. Ευχαριστούμε, coach.